Θα αρχίσουμε όμω το δελτίο μα με την εξέλιξη που είχαμε στην υπόθεση τη αναβάθμιση τη αγορά Βλάλη στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη. Μετά την αγορά Μοδιάνο, που σύντομα θα ανοίξει τι πύλε τη στο κοινό πλήρω ανακαινισμένη, ήρθε και η, αγορά της... και η σειρά τη αγορά Καπάνη να αλλάξει όψη. Σήμερα υπεγράφει η σχετική σύμβαση που σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών και οι, οι οποίε αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 18 μήνε. 18 μήνες θα διαρκέσουν οι εργασίες ανάπλασης της αγοράς Βλάλη, το γνωστό μας καπάνι, και αναμένεται να αλλάξουν την εικόνα του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης. Σήμερα υπεγράφει η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο και οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα. Το κέντρο της πόλης αλλάζει. Το εμπορικό κομμάτι τη Θεσσαλονίκη που ήταν για δεκαετίε εγκατελειμμένο, ακριβώ με αυτέ τι περιβάσει που είπατε, την αγορά Μοδιάνου που πολύ σύντομα θα την έχουμε σε λειτουργία, την αγορά Βλάλη, το γνωστό μας Καπάνι που ξεκινάει σήμερα, αλλά ανεβαίνοντας και στην οδό Εγνατία με την ολοκλήρωση του μετρό και την ένταξη ε, του Δήμου Θεσσαλονίκης σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα για την ανάπλαση εμπορικών δρόμων γύρω από τους σταθμούς του μετρό, θα αλλάξει όλη εκείνη την περιοχή. Ένα ακόμη έργο που ορίμασε, ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία, έχουμε χρηματοδότηση ε, από ευρωπαϊκούς πόρους, και μιλάμε για την ανάπλαση τη ιστορική αγορά του καπανίου. Ένα πολύ, μια πολύ σημαντική παρέμβαση, η οποία πιστεύουμε και ότι θα αναβαθμίσει συνολικά την αγορά. Λειτουργικά, αισθητικά αλλά και οικονομικά αναβαθμισμένο πρόκειται να αποδοθεί το καπάνι στου κατοίκου και στου επισκέπτε τη πόλη, στο πλαίσιο τη μεγάλη αυτή παρέμβαση του Δήμου Θεσσαλονίκη για την ανάπλαση τη ιστορική αγορά, έργο προπολογισμού περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακή Ανάπτυξη. Θα ανακατασκευαστεί το οδόστρωμα, θα μπει αστικός εξοπλισμός, φωτισμός. Σε συνεργασία με την ΕΙΑ, ΕΕ, το επόμενο διάστημα θα γίνει και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης τόσο ακαθάρτων όσων και ομβρίων. Θα γίνουν νέες συνδέσεις ίδρυψης. Γενικά η αγορά θα εξυγχρονιστεί. Σύμφωνα με τη σύμβαση θα αναβαθμιστούν οι πεζόδρομοι Μενεξέ, Βλάλη, Σολομού, Ασκληπιού, Χαλκαίων, Κιδονιάτη, Σπανδονή και άλλε, ενώ παράλληλα θα γίνουν ανακατασκευέ πεζοδρόμων και οδών ήπια κυκλοφορία, δεδροφητεύσει και χρήση εφαρμογών έξυπνη πόλη.